Το δάνειο μόνο του σπιτιού είναι 100.000 και το σπίτι αυτή τη στιγμή, αν μπορώ να το πουλήσω παραπάνω από 40, δεν το πουλάω. Δούλευε για δεκαετίες μαζί με την αδελφή της. Είχαν στήσει μια βιοτεχνία ετοιμών ενδυμάτων που έως το 2008 απέδιδε. Σήμερα κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο για χρέη προς τις τράπεζες. Αν συμβεί κάτι, οτιδήποτε για το σπίτι, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε χρήματα ούτε για μετακόμιση. Δηλαδή θα πάρουμε τα ρούχα μας και θα φύγουμε αφήνοντας τα έπιπλά μας μέσα. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά θα περιλαμβάνει πάγωμα της δόσης για 4 χρόνια και πληρωμή για αυτό το διάστημα μόνο των τόκων. Δικαιούχοι της ρύθμισης θα είναι όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ και το εισόδημά τους έχει μειωθεί κατά 35% την τελευταία τριετία. Είχα για το στεγαστικό 650 ευρώ το μήνα. Όσο είχα την βιοτεχνία μου, να σκεφτείτε ότι τα 650 ευρώ ήταν τα μισά από ένα εβδομαδιάτικο. Οι συνθήκες δουλειάς άλλαξαν ραγδαία για την Ελευθερία Βαρβέρη. Μέσα στην οικονομική κρίση προσπάθησε να στηρίξει την επιχείρησή της. Τα χρέη διωγγώθηκαν. Οι πενιχρές συντάξεις που παίρνουν η αδελφή της και η μητέρα της δεν αρκούσαν. Έπρεπε, όπως μας λέει, να επιλέξουν. Είχα δύο επιλογές. Ή θα ζούσα ή θα πλήρωνα. Και από τη στιγμή που αν πλήρωνα δεν θα ζούσα, δεν υπήρχε λόγος να παλέψω. Για διαφορία από την πλευρά της κυβέρνησης, ανάγκες των ασθενέστερων και μεσαίων στρωμάτων κάνει λόγο με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, που ζητά ακόμα και την ολική διαγραφή των υποχρεώσεων των δανειοληπτών για όσους όμως βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Επίσης προτείνει μείωση των καταβολών κάτω του 30% του μηνιαίου εισοδήματος ενός δανειολήπτη. Ποσά άνω το 30% των ετήσιων υποχρεώσεών του να διαγράφονται οριστικά. Έφτασα σε σημείο να πουλήσω για ένα κομμάτι ψωμί 15 μηχανές. Τα χρήματα έτσι όπως ήταν να τα